Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αποτίμηση. Κέρδη και ζημιές από την χθεσινή συνάντηση, από τον χθεσινό Eurogroup, και να καλημερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Καλή σας μέρα, κύριε Λεβέντη. Καλημέρα, κύριε Λεβέντη. Καλημέρα εις εμφωτέρους. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Έχει ωραίο καιρό στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη σας πόλη. Ναι, αν... βρίσκομαι στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα είστε. Επίσημη πολύ ωραία πόλη. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης της πόλης. Ακριβώς, να δούμε. Και είναι μεγάλος εορτασμός. Να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι έχει καλοκαιρία και εκεί, έτσι? Εμείς έχουμε ένα νέο υπέροχο. Δεν έχω βγει από το ξενοδοχείο ακόμη, για να είμαι ειλικρινής. Έχω βγει, χθες είχε κρύο πάντως το βράδυ, είχε 3 βαθμούς. Η σημερινή μέρα είναι καλύτερη όσον αφορά τις αποφάσεις του Eurogroup, κύριε Λεβέντη? Τι αλλάζει από χθες? Ακούστε, στο Eurogroup εχθές δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Συνεφωνήθη απλά να επιστρέψουν οι θεσμοί. Το απλά Αθήνα. Δεν είναι τόσο απλά, κύριε Πρόεδρε, εδώ υπήρχε γιατί έτσι όπως το λέτε ελήφθησαν αποφάσεις, είναι άρα να πάμε για διακοπές. Και η απόφαση της επιστροφής... Αφού το λύσαμε το θέμα. Και η απόφαση της επιστροφής των θεσμών δεν είναι ένα πολύ σημαντικό με ανάπτυξη για τις Τετάρτης? Δεδομένου ότι η κυβέρνηση τα έχει φορτώσει τον Κόκορα και έλεγε ούτε ένα ευρώ δεν θεσμοθετώ, και έκανε έτσι αυτό που λέμε τσαμπουκά. Δηλαδή έπαιζε το βαρύ πεπόνι, που θα σας πω, αντί να κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα της χώρας. Η κυβέρνηση έκανε για εσωτερική κατανάλωση δηλώσεις ότι δεν θεσμοθετώ ούτε ένα ευρώ. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει η ρότα σε αυτές τις δηλώσεις, κύριε Πρόεδρε, γιατί διαβάσαμε και τον κύριο Σταθάκη και τις όποιες αλλαγές θα προβλεφθούν και αντισταθμιστικά μέτρα. Καλά, αυτά είναι στη φαντασία τους. Θα. Και εγώ σας λέω, θα γυρίσει ο γέρο Καραμαλής. Έρχεται ο Καραμαλής, λέγανε επί χοντές. Αλλά αν δεν τον έβαζε ο Ντεστέν στο αεροπλάνο, δεν θα ερχόταν ποτέ. Δεν μπορούμε, δηλαδή, χθες ο κύριος Παπάς, ή σήμερα δεν ξέρω ακριβώς πού, είπε ότι αν, ας πούμε, υπάρξει μείωση του αφορολογήτου, ταυτόχρονα θα μειωθεί και ο ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή έδωσε ένα απτό παράδειγμα. Ή ο ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες βασικών προϊόντων. Δεν πρέπει να τα λέει ο κύριος Παπάς, γιατί ούτε εκεί ήταν, ούτε σχέση με τη διαπραγμάτευση είχε. Ναι. Τι είναι αυτά τώρα? Αυτά είναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνο που τους νοιάζει είναι το εσωτερικό ακροατήριο και όχι να πετύχουμε κάτι για τη χώρα. Αυτό, η τάση τους συνεχώς να διαβεβαιώνουν ότι δεν θα πάρουν κανένα μέτρο, ούτε ένα ευρώ. Ή αν πάρουν, θα έρθουν άλλα που θα μας δίνουν να τα ισοφαρίσουν. Και αυτές οι δηλώσεις δείχνουν τον πανικό τους. Κύριε Πρόεδρε, ένα εσωτερικό ακροατήριο που τους έχει πάρει χαμπάρι ότι θα τα υπογράψουν όλα και προσπαθούν πριν κάνουν μια δήλωση να κάνουν και την αντίστοιχη τη ενοχής. Γιατί δηλώσεις ενοχής είναι αυτά. Θα έρθουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Έβγαλε η Ευρώπη καμιά ανακοίνωση που να το λέει αυτό? Πώς χαρακτηρίζεται η Eurogroup, την στάση? Το Eurogroup το ίδιο έβγαλε καμιά ανακοίνωση και, που να λέει ότι ό,τι μέτρα πάρουν θα ερχόμαστε εμείς και θα τους δίνουμε τα ίδια λεφτά πίσω? Και σας ρωτώ και κάτι απλό. Αν ό,τι μέτρα πάρουμε μας δίνουν πίσω, τότε γιατί δεν τα πάρουμε? Συγγνώμη, αν έρθω εγώ σε εσάς και σας πω δώστε μου 10 ευρώ και μετά σας δώσω εγώ 10 ευρώ. Τι θα μου πείτε? Πώς χαρακτηρίζετε τη στάση του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος έχει αλλάξει, είναι υπερασπιστής γνωστός? Ότι ο Σόιμπλε ήταν πάρα σοβαρός. Ακούστε, είπε ότι πάει καλά το πράγμα. Εσείς οι δημοσιογράφοι τα λέτε. Όχι, κύριε Πρόεδρε μου, τώρα. Εγώ κατάλληλος να τον στηρίξω το Σόιμπλε. Ναι. Ούτε ο Σόιμπλε πάντα έλεγε πάρτε μεταρρυθμίσεις. Εγώ παρακολουθώ τις δηλώσεις του Σόιμπλε όλες, ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα που δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Αυτό λέει ο Σόιμπλε μια ζωή. Απλά εδώ σε Ελλάδος το μεταφράζαμε, επειδή δεν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις και ξέραμε τις ευθύνες μας. Το μεταφράζεμε ως Σόιμπλε που ήρθε να μας πάρει τα πετρέλαια, που ήρθε να μας πάρει τις ακτές, που ήρθε να μας πάρει την Ακρόπολη, που ήρθε να μας πάρει τους τάφους των Βενιζέλων. Αυτό γίνεται 7 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Αντί να κάνουμε το καθήκον μας, που αν το είχαμε κάνει από το 2011 θα είχαμε φύγει από τα μνημόνια. Εμείς όταν ήταν να πάρουμε τη δόση ψηφίζαμε στη Βουλή τα πάντα
και μετά αδρανούσαμε. Και όλοι οι νόμοι ψηφισμένοι σαπίζουν στα σκονισμένα χρονοτούλαπα της Βουλής. Δεν έχει εφαρμοστεί. Μάλιστα. Εσείς συντάσσεστε δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, συντάσσεστε με τη Νέα Δημοκρατία που λέει. Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Συντάσσεστε με τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι άλλη μια φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Μα κοροϊδέψε και εκείνη όταν ήταν. Η μόνη που δεν δικαιούται να μιλάει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τη διετία που ήταν ο Σαμαράς και εκείνος κοροϊδεύε. Με τα ζάπια και τις ηλικιότητες που έλεγε. Και εκείνος κοροϊδεύε, είναι και εκείνος ένοχος. Και να μου λέτε, εγώ η Ένωση Κεντρών συντάσσομαι με αυτούς. Είναι σωστά αυτά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στον αέρα. Καταλαβαίνετε τον τρόπο που μιλάμε, δεν έχουμε καμία πρόταση. Δεν έχω πρόβλημα μαζί σας. Απλά δεν μπορώ και να δεχθώ αυτά τα οποία λέτε. Όχι, ερώτηση έκανα. Με την έννοια, μου λέτε να συντάσσομαι με τη Νέα Δημοκρατία εγώ, αλλά δεν συντάσσομαι και με τις ιδιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Να μου λένε ότι πριν πάρουν τα μέτρα, ότι θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να μας τα δώσουν πίσω. Τότε γιατί αν τα πάρουμε. Δηλαδή υποτιμούν τελείως την νοημοσύνη μας όλοι αυτοί. Κύριε Λεβέντη, βλέπω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που λέει ο Βασίλης Λεβέντης θέλει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι και αυτό παραχάραξη είναι. Μιλούσα στο κόντρα και έλεγα ότι δεν θέλουμε Υπουργεία. Και ο Μητσοτάκης να έρθει, θα του ζητήσουμε τα 9 σημεία να εφαρμόσει. Και δεν θέλουμε καθόλου Υπουργεία. Απλά θα ψηφίζουμε αν συμφωνούμε με τους νόμους που περνάει. Ρωτήσανε αν θα δώσω ψήφο σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και είπα, όπως το Τσίπρα έστειλα τα 9 σημεία και δεν τα εφάρμοσε, μόνο την απλή αναλογική, ένα από τα 9 πήγε να εφαρμόσει και εγώ είχα τη γενναιότητα και το ψήφισα και αρχίσαν και μιλάγανε ηλιθίως για φλερτ και για ότι θα μπω στην κυβέρνηση και διάφορες ανοησίες. Το ίδιο λέω θα κάνω και στο Μητσοτάκη, θα στείλω τα 9 σημεία και δεν θέλω ούτε υπουργέ ούτε τίποτα. Σε πίεση λοιπόν του δημοσιογράφου κυρίου Σιαμπάνη, κάπως έτσι λέγεται ο Σιαδήμου, συγγνώμη, του δημοσιογράφου, μου λέει, αν σας πίεζαν και κάποια στιγμή σας λέγανε και παίρνατε ένα 20% ένα αυτό και έπρεπε να σχηματίσετε και το Υπουργείο θα θέλατε. Και είπα το Υπουργείο Οικονομικών, διότι έχουμε απόψεις η Ένωση Κεντρών να αφαιρέσουμε τις παθογένειες, έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε με αρρωστημένες νοοτροπίες και θα αποδίδαμε, θα προσφέραμε. Έτσι είπα. Δεν είπα ότι θέλω το Υπουργείο Οικονομικών. Κανένα Υπουργείο δεν θέλω. Κανένα. Μάλιστα, θεωρώ ότι και στην επόμενη Βουλή η Ένωση Κεντρών δεν πρέπει να πάρει Υπουργεία. Πρέπει να κάτσει έστω με 20 βουλευτές, 25 όσους μας δώσει ο κόσμος, να κάτσουμε με κριτικό πνεύμα, αλλά και επικοδομητικό. Οτιδήποτε καλό βλέπουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό, ότι κακό να το στυλιτεύουμε. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν είμαι, λέω, σαν το καμένο να πάω 5, 6, 10 υπουργεία και να το βουλώσω. Δεν προσδοκώ αυτό. Δεν ονειρεύομαι υπουργεία. Αν ονειρεύομαι υπουργεία μου τα έδινε από το Σεπτέμβρη. Από τις 20 Σεπτέμβρη μου είπε ο Τσίπρας να μου δώσει υπουργεία. Αν ονειρευόμουν αυτό. Εγώ ονειρεύομαι να υπάρξει μια επιτροπή σχεδιασμού στη χώρα, ώστε πριν πάμε έξω, πριν πάρουμε το κάθε μέτρο, να το έχουμε σωστά μελετήσει, να μην πειραματιζόμεθα, να βαδίσουμε βάσει εθνικού σχεδίου. Γι' αυτό μιλάω δηλαδή, για την υπουργείο. Θέλετε, σας είπε ο κύριος Τσίπρας να σας δώσει υπουργείο και να... όχι. Ναι, 5 υπουργεία, όχι ένα. Στις 20 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Το βράδυ που έγινε στο καμένο υπουργεία, έγινε και με μένα επαφή. Και είπα, δεν μπαίνω στην κυβέρνηση. Εγώ λέω, αγωνιζόμουν 40 χρόνια και... για να μπω στη Βουλή. Θέλω να μπω στη Βουλή, να μελετήσω τα πράγματα, να δω τις παθογένειες και μετά θα διαμορφώσω άποψη. Και κλείνοντας, δεν βιάζομαι, δεν βιάζομαι, δεν έχω το άγχος. Δεν έχω να κάνω ρουσέτια, να εξυπηρετήσω τους δικούς μου. Όσοι ψήφισαν Ένωση Κεντρών είναι οι νέοι και οι νέες που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν είναι στον προθάλαμό μου χιλιάδες ανθρώπων που ζητούν διορισμό. Κύριε Πρόεδρε, και κλείνοντας το λεπτό που μας απομένει, θέλω να σας ρωτήσω, κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ή εκλογές, όπως λέει η Δημοκρατία? Δεν ξέρω. Εδώ είναι, πρέπει εγώ, ακούστε, θα καταθέσω μία αίτηση για να μιλήσω στην ώρα του Πρωθυπουργού την Παρασκευή. Mm-hmm. Και εκεί θα τον φέρω τον κύριο Τσίπρα προ των ευθυνών του. Θα του πω, αρκετά κοροϊδεύσατε, αρκετά
κάνετε πολιτική με βάση το ακροατήριό σας και όχι με βάση τα συμβαίνοντα της χώρας, πάρτε απόφαση. Αν πιστεύετε ότι με 152 και 153 έδρες θα έρθει εδώ επένδυση, πλανάστε. Επιμένω ακόμη ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν βουλευτές που γκρινιάζουν, με ψημυρούν και ο κάθε ένας επενδυτής φοβάται να φέρει τα λεφτά του εδώ. Και σου λέει αύριο αυτοί μπορεί να πάνε σε Brexit, μπορεί να πέσουν. Λοιπόν, επιμένω ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση 230 εδρών. Ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας θα φθείρεται, θα φθείρεται, θα φθείρεται και θα καταρρεύσει. Καλύτερα να πάρει μια πρωτοβουλία από τώρα ή να φτιαχτεί μια κυβέρνηση ή αν πρακτικά είναι αδύνατον και πράγματι είναι τώρα αδύνατο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση μεγάλη, γιατί η γεννηματά με την ψήφο που έδωσε υπέρ της ενισχυμένης έδωσε 50 έδρες δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Με αυτό το προσόν τώρα των 50 εδρών ο Μητσοτάκης αισθάνεται ότι εγγίζει το 142. Έχοντας το τσεπάκι 142, σου λέει θα βρω και άλλους 8-10 προδότες να κάνω μια κυβέρνηση. Άρα ο Μητσοτάκης είναι πολύ κοντά τώρα στο να γίνει πρωθυπουργός. Δεν τον συμφέρει να κάνει υποχώρηση προς την κατεύθυνση της συνένεσης. Πασόξε την κυρία Γεννηματά, όχι, έχει σημασία αυτό να το πείτε. Και να το ξέρει ο κόσμος. Ότι αν η Γεννηματά είχε ψηφίσει την απλή αναλογική και ο Μητσοτάκης αντί 142 έπαιρνε 100, τώρα θα προσθέσει το να βοηθήσει. Με αυτή την ελεηνή ψήφο που δώσανε στο Πασόκ, δώσανε τροφή στα όνειρα για να έρθει εκείνη ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ας γινότανε όμως με κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής. Αυτός έχει όνειρα ακόμη και για αυτοδυναμία. Να μας γυρίσουν στην εποχή των Καραμαλίδων και των Παπανδρέιδων, των Γέρων. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.